Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πολύ ωραία που κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες, σε θέλουν να έχεις και ασορτή σορτσάκι. Οι φήμες είναι αληθινές, πέρα για πέρα. Δεν μπορώ όμως να σας το δείξω γιατί δεν το φοράω σήμερα. Ίσως κάποια άλλη στιγμή, όταν θα με γυμνώσω από πάνω, μόνο με λοπαρδαλές σορτσάκι από κάτω. Πλέον, αυτή την ώρα που μιλάμε, γνωρίζουμε το ζευγάρι τελικού του Champions League. Άλλη μια σεζόν φτάνει στο τέλος της, αλλά είναι περίεργο το πώς στην ιστορία του Champions League τα βίντεο τα οποία φτιάχνονται, που μας προσφέρει η UEFA, τα βίντεο που καμιά φορά φτιάχνουν διάφοροι μοντέρ και οπαδοί και φίλοι του Champions League, έχουν στιγμές. Και η αλήθεια είναι ότι γενικότερα το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Ναι, μεν θυμόμαστε τις μεγάλες ομάδες με τις πορείες. Ναι, μεν θυμόμαστε τις ομάδες που πήραν τρόπαια. Αλλά αυτά τα οποία μας μένουν πραγματικά είναι τα highlight moments. Είναι οι στιγμές που συνθέτουν το μεγαλείο του Champions League και το μεγαλείο των ιστορικών διοργανώσεων. Το θέμα λοιπόν του σημερινού βιδίου είναι μία τέτοια στιγμή και πώς αυτή η στιγμή ξεκλείδωσε και άλλες θύμισες από το Champions League. Η στιγμή στην οποία αναφερόμαστε αφορά ένα από τα πιο ιστορικά, θρυλικά, εντυπωσιακά γκολ στην ιστορία του Champions League. Και έρχεται από τα πόδια ενός ποδοσφαιριστή που δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να του έχει αφήσει έτσι λίγο θύμισες και ευκαιρία σε εμάς να το θυμηθούμε. Μιλάμε για τον γκολ του Μάουρο Μπερσάν. Ένα γκολ το οποίο βρίσκεται σε όλες τις συλλογές των καλύτερων γκολ στην ιστορία του θεσμού. Αλλά υπάρχει πάντα η ερώτηση, αυτός ποιος είναι, έτσι. Και σήμερα θα κοιτάξουμε λίγο τέτοιες φυσιογνωμίες. Κυρίως την μαγική ιστορία του κατά πολλούς καλύτερου γκολ στην ιστορία του Champions League. Ναι, ακόμα καλύτερο και από αυτό το γκολ, του γκολ του τελικού του Ζιντάν κόντρα στη Leverkusen. Για μένα του Μπρεσάν έχει κάτι παραπάνω, γιατί από το Ζιντάν το περίμενες. Είναι σέντρα του Ρομπέρτο Κάρλος, γκολ του Ζιντάν, λες, το έχει. Του Μπρεσάν. Το θέμα όμως είναι ποιος ήταν ο Μάουρο Μπρεσάν και γιατί το ποιος ήταν απογειώνει την αξία του γκολ. Ο Μάουρο Μπρεσάν λοιπόν ποτέ δεν ήταν ένα αστέρι του ποδοσφαίρου, ήταν ένας τίμιος... Βαβάτε το αυτό να, μέσα σε εισαγωγικά γιατί θα έχει συνέχεια. Ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι τα 37 του. Ήταν ένας τύπος ο οποίος έγραψε αρκετά χιλιόμετρα και αρκετές ομάδες στο βιογραφικό του και έχει ένα πέρασμα τη Φιωρεντίνα, το οποίο μας αφορά, από το 1999 μέχρι το 2001, από το οποίο το θυμάται και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου του ποδοσφαίρου. Ασφαλώς, ενώ έχει πάρει ένα κύπελλο με τη Φιωρεντίνα, κανείς δεν το θυμάται γι' αυτό και ασφαλώς δεν το θυμάται για κανένας, ευτυχώς για τον ίδιο θα έλεγε κάποιος, και για το γεγονός ότι ενεπλάκησε σκάνδαλο στημένων αγώνων μαζί με μια άλλη γνωστή φυσιογνωμία του Ιταλικού ποδοσφαίρου αλλά και της Ελλάδος, τον σπουδαίο Μπέπε Σινιόρι. Βεβαίως, έτσι. Ο Μάουρο Μπρεσάν θα ήταν πραγματικά ένας τύπος που θα ήταν ένας αστερίσκος, μια υποσημείωση στη σεζόν που αγωνίστηκε, αν δεν ήταν για αυτό το γκολ. Γιατί αυτό το γκολ είναι ένα γκολ το οποίο το βλέπεις και λες που το σκέφτηκε, πώς το εκτέλεσε, γιατί το έκανε τόσο τέλεια. Να δούμε όμως ποια ήταν η Φιωρεντίνα εκείνης της περίοδου και πού βρισκόταν και γιατί το γκολ είναι πολύ πιο σημαντικό από τον ίδιο τον αγώνα. Η Φιωρεντίνα λοιπόν έχει καταφέρει να βγει στο Champions League έχοντας σταματήσει τρίτη την προηγούμενη χρονιά με την περίφημη Φιωρεντίνα του Εντμούντο, ο οποίος πλέον δεν είναι μαζί μας γιατί πήγε στο καρναβάλι αντί να κάτσει να παλέψει το πρωτάθλημα, όμως έχει ακόμα σπουδαίες φυσιογνωμίες. Έχει Τζοβάνι Τραβατώνη στον πάγκο. Έχει Μωρόνο το Ριτσέλι. Έχει σπουδαίο γκόλιθο της Τσεχίας Τόμας Ρέπκα. Έχει Αμορόσο και Ντιλίβιο, Γιόρκ Χάινριχ, Μπάλμπο, αργεντίνικο κανόνι στην επίθεση. Έχει σαφώς Γκαμπρίελ Μπατιστούτα. Έχει Ενρίκο Κιέζα και έχει και Πέτζα Μιγιάτοβιτς. Έχει ωραίο πράγμα γενικά. Έχει ωραίο πράγμα. Είναι σε ένα δύσκολο όμιλο γιατί έχει απέναντί της την Μπαρτσελώνα των Ολλανδών. Δηλαδή είναι ο Λουίς Φαν Χάλ στον πάγκο, είναι ο Κακομοίρης στο Ριβάλτο που τη τράβηξε με τον. Με τον Λουίς Φαν Χάλ, είναι ο Τσάβι, είναι ο Λιτμάνεν, είναι ο Κλάιφερτ, είναι ο Ράιζιγκερ. Γενικά έχει πολύ Ολλανδικό πράγμα και σπουδαίες άλλες μετοχές του ευρωπαϊκού φουτμπολ. Είναι η Άρσεναλ του Βενγκέρ,
η οποία είναι η Arsenal, με Thierry Henry, με Vieira, με Adams, με Bergkamp, η πρώτη ουσιαστικά ομάδα του Wenger, πριν πάμε στους Invincibles κτλ. Οπότε υπάρχει ακόμα η μαγιά των παλιών Άγγλων ποδοσφαιριστών. Είναι ο Parlour, δηλαδή είμαστε στο μετέχνιο πριν μεταμορφώσει την Arsenal στην πραγματική μορφή που ήθελε ο Wenger. Είναι ο Davor Suker ασφαλώς, θα τη σιγά. Και είναι και η Άικ Στοκχόλμης που είχε φωνεύσει την Άικ στα προκριματικά του Champions League ασφαλώς. Δηλαδή η Άικ θα έπρεπε σε αυτόν τον όμιλο. Ναι, σε αυτόν τον όμιλο. Σε αυτό το σπουδαίο όμιλο. Λοιπόν, το match γίνεται στις 2 Δεκάτου 1999 και είναι ανάμεσα στην Φιωρεντίνα και στην Μπαρτσελόνη. Η Μπαρτσελόνα πάει βίζιτα αρμένικη στην Φλωρεντία. Δέκατο τέταρτο λεπτό λοιπόν της συνάντησης, ο Κιέζα θα μπει από δεξιά στην περιοχή της Μπάρτσα και βγάζει μια συχνή παράλληλη μπαλιά. Κάπως μπλέκεται στη φάση εκεί ο Γκουαρδιόλα, γίνεται μια αναμπουμπούλα με τον Χάινριχ να προσπαθεί να κάνει κοντρόλ, πηδάει κάπως να πάρει μια κεφαλιά με τον Ριβάλντο και η μπάλα γελάρει, φτάνει κοντά στα μαγικά ποδάρια του αξιόλογου κομμωτικά Μάουρο Μπρεσάν. Ο Μπρεσάν βρίσκεται περίπου 25 μέτρα μακριά από τη μεγάλη περιοχή, από το τέρμα του Αρνάου. Έχει την μπάλα στην εστία, δεν κάνει κοντρόλ, δεν γυρίζει προς την εστία. Όπως του έρχεται η μπάλα, κάνει ένα αδιανόητο ανάποδο ψαλίδι, το οποίο περνάει πάνω από τον Αρνάου και καταλήγει στα δίχτυα της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα ο Μπρεσάν είχε δηλώσει για τον γκολ ότι μάλλον φάνηκε λίγο τρελό εκείνη τη στιγμή, and I quote him, αλλά ήθελα να δοκιμάσω γιατί το είχα επιχειρήσει αρκετές φορές προπονήσεις χωρίς μεγάλη επιτυχία. Επομένως ο Μπρεσάν, με συγχωρείτε, για να καταλάβετε γιατί άνθρωπο μιλάμε, βρισκόταν πολλές φορές στις προπονήσεις σε μια τέτοια θέση και λέγε Τζοβάνι, κοίτα ψαλιτάκι. Του λέγανε κυνήγα την μπάλα τώρα. Μαλακισμένο. Σου έχουμε πει 100.000 φορές, το έχεις με πλάτη στο τέρμα 25 μέτρα κάτω από την περιοχή, μην κάνεις ψαλιδάκια. Και έλεγε ο Μπρεσάν, ναι, αλλά μ' αρέσει. Και του λέγανε ναι, αλλά κυνηγάμε την μπάλα. Ο λόγος που λέμε ότι το ψαλιδάκι και το γκολ είναι πιο σημαντικό από τον αγώνα αλλά και την εξέλιξη της Φιωρεντίνας στην διοργάνωση είναι ότι στον επόμενο γύρο θα βρει τη Manchester United και θα αποκλειστεί. Και ο Μπρεσάν δεν θα κάνει κάτι άλλο σπουδαίο. Αλλά η στιγμή αυτή, σκεφτείτε ότι ένας παίκτης ο οποίος δεν έκανε κάποια συγκλονιστική καριέρα, δεν ήταν το μεγαλύτερο αστέρι σε αυτό το all-star cast. Ο Μπρεσάν όμως είναι αυτός ο οποίος μένει στην ιστορία. Και γι' αυτό τον θυμόμαστε και γι' αυτό θυμόμαστε και άλλους σαν κι αυτόν. Δηλαδή, παίκτες που λέμε ότι, okay, το όνομά τους κάτι μας λέει, αλλά τους θυμόμαστε είτε για μια στιγμή τους, είτε για ένα κομμάτι μια σεζόν. Πάμε να δούμε λοιπόν με αφορμή το διαμάτι του Μάουρο Μπρεσάν διάφορες άλλες τέτοιες φυσιογνωμίες. Μία από τις πλέον κλασικές παρόμοιες περιπτώσεις που την θυμούνται πάρα πολλοί που αναπολούν και ανατρέχουν σε διάτοντες αστέρες του Champions League είναι φυσικά το όνομα του Lars Ricken. Ο Lars Ricken, ο οποίος στην Borussia Dortmund τότε, τη σεζόν 1996-97, μία Dortmund με Jan Koller, μία Dortmund με διάφορους, με Στεφάν Σαπουιζάδες, με τέτοια πράγματα, βρίσκει την Juventus στο τελικό του Champions League και σε ένα αρκετά μεγάλο upset για την εποχή, της ρίχνει τριάρα με το τρίτο γκολ να έρχεται από τα πόδια του Lars Ricken, ο οποίος μπαίνει αλλαγή και καταφέρνει ένα συγκλονιστικό γκολ, αν θυμάμαι καλά, με το δεξί του, με πλασέ που κρεμάει τον τερματοφύλακα της Juventus και τον περνάει στην ιστορία του Champions League. Ήταν ένα γκολ highlight reel για έναν παίκτη όμως που, ενώ θεωρήθηκε ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα του γερμανικού ποδοσφαίρου τότε, λόγω τραυματισμών, κυρίως λόγω τραυματισμών, δεν κατάφερε ποτέ να κάνει την πορεία που ενδεχομένως του άξιζε. Για μένα η πλέον αγαπημένη μου περίπτωση παίκτη πλην του Μάουρο Μπρεσάν, από αυτή την περίεργη κατηγορία των shooting stars, ας πούμε, του Champions League, ήταν ο Κάρλος Αλμπέρτο. Ο Κάρλος Αλμπέρτο, σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, ήταν ένας συγκλονιστικά ταλαντούχος Βραζιλιάνος μεσοπιθετικός, ο οποίος και αυτός σκοράρει σε τελικό του Champions League και συγκεκριμένα στον πολύ όμορφο τελικό του 2003-2004 μεταξύ της Μονακό και της Πόρτο. Είναι ο 19χρονος τότε Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει έρθει στην Πόρτο από τα πολύ μεγάλα ταλέντα του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, στην Πόρτο του Ζωζέ Μουρίνιο ασφαλώς, και σκοράρει στο τελικό. Το θέμα λοιπόν με τον Κάρλος Αλμπέρτο είναι το εξής. Αν θέλαμε να το συγκρίνουμε έναν σύγχρονο ποδοσφαιριστή, θα λέγαμε ότι ήταν ο Άντωνι Μαρσιάλ before it was cool. Δηλαδή ήταν μονίμως μια φάτσα έτσι,
μονίμως εκνευρισμένος, μονίμως τσαντισμένος, μονίμως με μια φάτσα που έλεγε «Ξέρω πολύ περισσότερο από εσάς, μα είστε 19 χρονών, πουλάκι μου, I'm better than you», και είναι κάτι που τελικά του κόστισε την καριέρα. Γιατί ενώ ήταν ξεκάθαρο ότι ήξερε ποδόσφαιρο, δυστυχώς ο προβληματικός του χαρακτήρας τον απέτρεψε από το να το εκφράσει ιδιαίτερα. Βέβαια, είναι και μία περίοδο όπου υπάρχουν πολλά βραζιλιάνικα ταλέντα που μετακομίζουν στην Ευρώπη. Είναι μία περίοδο περίπου μιας δεκαετίας όπου βλέπουμε πολλά βραζιλιάνικα ταλέντα να μετακομίζουν στην Ευρώπη και να μην καταφέρουν να κάνουν πράγματα αντίστοιχα του ταλέντου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το φωτεινό παράδειγμα του Άντερσον, του ποδοσφαιριστή που ήρθε στην Manchester United ως ένα από τα σπουδαιότερα, και αυτός από την Πόρτο, παρεπιπτόντως, ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα που έχει βγάλει το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Όποιος έπαιξε μαζί του είτε στην Πόρτο είτε στη Manchester United μιλούσε για ένα ποδοσφαιριστή που ήξερε τεράστια μπάλα, αλλά ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν παντελώς ασόβαρος. Είναι στο άλλο κομμάτι του γιατί αποτυχάνεις. Ο Λουίς Αλμπέρτο, ο Κάρλος Αλμπέρτο, με συγχωρείτε, είχε ένα φοβερά προβληματικό χαρακτήρα. Ο Άντερσον ήταν «γιατί να προπονούμε ενώ μπορώ να τρώω». Αν ρωτάτε εμένα, 100% μαζί του. Ο δε Κάρλος Αλμπέρτο, σε μια ομάδα με αστέρια, με Ντέκους, με Αλένιτσεφ, με τέτοια πράγματα, βάζει γκολ, θεωρείται το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της Πόρτο, αλλά τσακώνεται με τον αντικατεστά του Μουρίνιο, ο οποίος φεύγει μετά εκείνη τη σεζόν, τον Λουίς Φερναντές, ενώ είχε ήδη αρχίσει να υπάρχει και μουρμούρα για το χαρακτήρα του από την περίοδο που ήταν ακόμα ο Μουρίνιο, γυρίζει πίσω στην Corinthians, όπου τι περίεργο τσακώνεται και με τον προπονητή εκεί, διότι δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, έτσι, και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στη Γερμανία λένε: «Ρε εσείς, θυμάστε εκείνον τον παιχταρά, τον πιτσιρικά που σκόραρε στο τελικό του Champions League? Πώς τον λέγανε? Γιώργο Αλμπέρτο, Γιάννη Αλμπέρτο, Φράνκο Αλφόνσο? Πώς τον λέγανε?» Και λέει κάποιος: «Κάρλος Αλμπέρτο». Αυτόν να πάρουμε, λένε στη Βέρντερ Βρέμης, γιατί τους λένε: «Είχαμε πάρει και εκείνον τον Αίλτον. Καλός μας βρήκε αυτός. Ωραίος ήτανε». Και τον εφέρνουνε στην ομάδα γιατί λένε ότι αυτός μπορεί να ξετινάξει την Bundesliga. Και αυτό ακριβώς κάνει με τρεις μαγικές εμφανίσεις σε 3 χρόνια. Great success. Και από το 2010 έως το 2019 θα αγωνιστεί σε ομάδες της Βραζιλίας, όπου θα πετύχει 9 γκολ, τιτάνια γκολ, σε 9 χρόνια. Ένα γκολ ανά χρονιά. Worth his weight in motherfucking gold, φίλες και φίλοι. Και φτάνουμε στην τελευταία αναφορά που το φέρνουμε λίγο προς τα μέρη μας, διότι μία από τις σπουδαίες αναλαμπές του Champions League, που για τους Ευρωπαίους θεωρείται αναλαμπή, για εμάς που τον είχαμε δει και περισσότερο δεν έχει τόσο αναλαμπή, αλλά όσο έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πορεία, αυτή ήταν η μεγαλύτερη του στιγμή, είναι βέβαια και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ήταν ένα center for πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή του. Και θα έλεγε κάποιος ότι center for με τα προσόντα, προσέχτε για να μην παρεξηγηθώ, με τα προσόντα και ουχή με το τι έκανε με αυτά τα προσόντα. Center for με τα προσόντα του Μιχάλη Κωνσταντίνου δεν βλέπουμε συχνά να βγαίνουν από το κυπριακο-ελληνικό ποδόσφαιρο. Δύσκολο. Γιατί είχε τα πάντα. Είχε έκρηξη για το μέγεθός του, είχε ταχύτητα, είχε δύναμη. Ήταν καλό στον αέρα, είχε καλά πόδια, ήταν ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιθετικού. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου λοιπόν μπαίνει στα highlight reel της ιστορίας του Champions League με ένα καταπληκτικό γκολ με το οποίο ξετινάσει τα δίχτυα, όχι του Αγίου Ιερόθεου, no disrespect, αλλά Κοντζάν Μπαρτσελώνα. Με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει το πρώτο match στην Αθήνα με πέναλτι του Μπασιλνά στο 79, η ρεβάνς ξεκινάει με, δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος, με μια οβίδα του Κωνσταντίνου έξω από την περιοχή. Όλοι ξαφνικά λένε: «Τι είναι αυτό το παλικαράκι εδώ πέρα που μας ξεντίναξε? Θα δείτε τι παλικαράκι, να και 2 μέτρα παλικάρι και ομορφωνιός, αυτά, ωραία, όλα πάρα πολύ καλά». Έτσι, από τα 30 μέτρα σκάει μια οβίδα και ξετινάει στα δίκια του Μπονάνου. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ασφαλώς και η Μπαρτσελόνα θα πάρει την πρόκριση. Ναι, το ξέρουμε όλη την ιστορία με τα 2 γκολ του Λίστενρι και του Σαβιόλα και. Αλλά το γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου έκτοτε ζει μέσα στα highlight reels από τις καλύτερες στιγμές του Champions League. Και εν τέλει, για να ολοκληρώσουμε λίγο το πέρασμα από όλους αυτούς τους παίκτες, ξεκινώντας ασφαλώς από την κολάρα του Μάουρο Μπερσάν, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι
αυτές οι διοργανώσεις, ναι, μεν μας δίνουν ομάδες που περνάνε στην ιστορία, που σηκώνουν τρόπαια, που φιλάνε με αυτά τραγούδια, Champions League και τέτοια, αλλά εν τέλει, θυμάσαι τα δευτερόλεπτα, δεν θυμάσαι τις ώρες. Θυμάσαι τα μονόλεπτα, δεν θυμάσαι τις πορείες. Θυμάσαι τη μια στιγμή, δεν θυμάσαι τις 12-15 αγωνιστικές που παίρνει μια ομάδα για να πάρει ένα Champions League. Θυμάσαι τις στιγμές που εν τέλει κάνουν το αίμα σου λίγο να σπιντάρει. Θυμάσαι τις στιγμές που κάνεις λίγο αυτό το πράγμα στην καρέκλα. Θυμάσαι αυτές τις στιγμές που λίγο γουρλώνουν τα μάτια σου, το νιώθεις να έρχεται. Θυμάσαι εκείνες τις στιγμές που υπάρχει αυτό το που λένε και στο χωριό μου το collective drawing of the breath. Αυτό το... Γιατί νιώθεις μια στιγμή να έρχεται. Τέτοιες στιγμές, ανεξάρτητα με το αν οι παίκτες που μας εσχαρίζουν δεν κάνουν κάποια σπουδαία καριέρα, για διάφορους λόγους, για θέματα χαρακτήρα, για τραυματισμούς, για ομάδες που δεν τους γούστεραν, για, είναι τόσο σημαντικές και τόσο αξιόλογες, γιατί αν σε κάποιον άσχετο ή σε κάποια άσχετη ή σε κάποιον άνθρωπο που δεν εκτιμά το ποδόσφαιρο, πρέπει να τους πείσεις για την αξία του αθλήματος, αυτά θα τους δείξεις. Δεν θα τους δείξεις ούτε τα στατιστικά, ούτε το πόσες νίκες είχε η πρωταθλήτρια, ούτε το πόσες νίκες είχε η ομάδα που σήκωσε το κύπελο, ούτε τίποτα. Θα τους δείξεις στιγμές, γκολ, τρίπλες, εκρήξεις, τυνάγματα, προσποιήσεις, τα κουνάκια και τέτοια. Και γκολ, όπως του Μάουρο Μπρεσάνι.